στην κλινική νομίζω ότι δεν ήταν ταλαιπωρία. Ποια ήταν η αντιμετώπιση της ταλαιπωρίας? Να ευχηθούμε περαστικά στον πρόεδρο μας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κάνει καταδύσεις. Πετάσσεται από τα ελικόπτερα. Κάνει γυνήν της Αλεπούς. Τη διακυβέρνηση του Αναστασιάδη ως τώρα πώς την κρίνεις? Έκαμε και κάποια καλά πράγματα, αλλά νομίζω να μας βάλει το λιθαράκι του τεγιωμού. Έτσι όπως πάμε, για τον λόγο ότι είπα το και πριν και θα το λέω συνέχεια, πως που εμβοηθούν τον κόσμο να του βρουσίν. Να πού ρε παιδιά ότι τα 4 χρόνια να πέσουν τα επιτόκια. Αλλά sorry, επέσασαν τα επιτόκια, 0.20. Πέσαν 0.20 και βάλουν στους εξάμεινους τόπους συν 1.5, συν 1.25 παλαιοί τράπεζες. Τώρα είπασαν ότι να κάνουν και καζίνο στην Κύπρο. Εδώ Κανάδια. Και ποιος είναι να πάει? Από είναι κρέκα άρρια. Ξέρεις ότι σε δύο καιρό να κρύψουν οι εκποιήσεις. Μια που συνέβησε εδώ. Και κάμαν τα άλλα ούλα τώρα και μείναν οι εκποιήσεις. Να σας φύγουν και να έχουν τον κόσμο ήσυχον, αλλά να ηρεμήσει και λίγο. Απλά φτιάνεται σε 3-4 μίλες. Έναν 80% πληστήρια μόνο το σπίτι. Και στους 4 μήνες θα δεν το πιάει ο άλλος να πάει στα 50%. Καλά κύριε, διάστην το προς τα έξω το πράγμα. Αφού να περιμένουν 4 μήνες να πιάσει το 50%, να πιάσει το 80% ή κανένα βλάκα. Πρέπει να σου αρευτείτε επιτέλους εσείς οι τράπεζες. Εγώ ξέρω άτομα, δεν και πάμε με τις γενέκες. Είπαμε εσύ είναι να χωρίσουν ρε κοπέκια. Όταν πάνεις έσου και αυτηρούς σου 400 ευρώ και έρχεται το ρεύμα 300 και 100 νησί τα 400 και 150 ψούνιμα και 50 τα πανιά του μωρού και τα γάλατα. Θέλει να πάει με γενέκα σου, είναι τώρα να έρθει κανένα μαύρος να σου κάνει δουλειά. Αφού θέλει να ανοίξει έγιαζε κατά εκεί. Γι' αυτό θα χωρίζουν, 90% θα χωρίζουν τα αντρόινα. Βάλτε πρόγραμμα νομπρό να βοηθείτε τον κόσμο. Στην Ιζηλανδία εψηφίστηκε το σύστημα και ανάλαβε τα παραπάνω γκρέι, το κράτος τσέκο και τους τα μεωμήναν και βοήθησαν τον κόσμο του. Στην Κύπρο δεν μπορούσε. Και αν τα ρεαλιά του κόσμου δεν μπορούσε ασύν, οι παραπάνω που κέναμε στις στράτες και μαλλώνα ασύν. Εγώ κάνω τους τα πίσω ευρύξαν κοινή και έμεινε για με το πράγμα. Ποια είναι η διαφορά της φιλενάδας που είναι η γυναίκα? Η διαφορά της φιλενάδας που είναι η γυναίκα είναι ότι είμαι η γυναίκα και οι πιο εβδομάδες που είναι η περίοδος της κοπέλας. Την τρίτη εβδομάδα χάνει η Μπαρσελόνα που είναι και τάφε μια 15 χάνω τα έως τα στοιχήματα δεν έχω ρίξει. Την εβδομάδα που μάζει να κάνεις κάτι έρχονται τα πήγια, τα ρεύματα, του τα ούλα έγκραει να πιωροζείς. Κύβραμε τις 28 μέρες. Την άλλη εβδομάδα που μάζεται αν πει ο μήνας πάλι πιάνεις και ο τρίμπα κύριε και είσαι έτοιμος, κλαίει το μωρό θέλει να μπει μέσα στη μέση σου, και πότε να πέσεις. Και ενώ με τη φιλενά, να πάει τσαμέ μισή μια ώρα, κάνεις τη δουλειά σου και αφήσεις. Σαν όμως δεν κάνω, εγώ λαλότα. Εγώ και θέμα φρονιμάς, εγώ ότι είναι λαλότα, δεν κάνω μυστικό. Έτσι αγιώ θα κάνω έτσι πελάρα, να το πω. Δεύτερον, οι κοπέλες που να έρθουν μαζί μου πρέπει να πολλά απογοητευμένες για να έρθουν, διότι να συμπερτέψω. Θεωρείς δηλαδή ότι αν κάνεις φιλενάδα την ίδια ώρα να πας να πεις της γυναίκας σου? Πριν να πάω. Πριν να πάω, ναι, ξέρω χορκό. Εν καλό όμως του, διότι δεν με ηρεκούσει. Δεν με θέλουν οι κοπέλες. Πού είναι το πράγμα σου, δημιουργεί προβλήματα στη ζωή σου γενικότερα? Ότι δεν μπορείς να κρατήσεις μυστικό. Και δημιούργα μου παγιά τώρα μάθα με ούλοι όμως και με παρεξίωση. Όχι σε παρεξίωση, δεν σου λαλεί κανένας τίποτε. Νομίζω είμαι παρεξίωση διότι μάθα με. Κοινοί που με παρεξίωση νομίζω έχουν παραπάνω προβλία που λόγω. Άμα κάποιος σου εκμυστηρευτεί κάτι και εσύ πάει και πίσω, νιώθεις τύψεις ή να μου κάνεις για τούτο? Εντάξει, έκανα τον το πράγμα, αλλά τώρα προειδοποιώ τους. Λάω τους έκοπε για μάτια με, να σας παρακαλέσω να μην μου λέτε τίποτε. Που να φύγω πέτε ό,τι θέλετε. Μην μου λέτε μυστικά, διότι έντακρα, αφού αν ήμουν μέλος της ΕΟΚΑ και ιδρύεται η ώρα 6 το πρωί, η ώρα 6 και 3 ήταν να με παίξουν. Θα εμπόξω άτομο για μέ, θα με φάει λάχα. Ήταν από τα σχέδια.